τα άστρα έχουν μία ψυχή. Αυτή είναι μία θεώρηση και ο σεβασμός που έδειχναν, φίλε Στράτο, οι πρόγονοί μας προς το ουράνιο στερέωμα, η οποία σιγά σιγά μέσα στον Μεσαίωνα διαχωρίστηκε. Είχα ακούσει στην εκπομπή σου να αναφέρεις, στην τηλεοπτική εκπομπή σου να αναφέρεις, τον μεγάλο διαχωρισμό που υπήρξε κατά την περίοδο της αναγεννήσεως, όπου επειδή πια δεν μπορούσε η Εκκλησία και ο σκοταδισμός να καλύψει τον επιστημονικό λόγο και τις νέες επιστήμες που έβγαιναν σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως και πρωτίστως στην αστρονομία, διαχώρισαν τα πράγματα και είπαν, εσείς λοιπόν επιστήμονες κρατάτε ό,τι μπορεί να ερευνήσει κάποιος από τις, με τις πέντε αισθήσεις, ενώ εμείς κρατάμε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ουρανό, με τον Θεό. Κάπως έτσι το έχεις αναφέρει. Ναι, 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 κάπως έτσι. Για συμπλήρωσέ μας. Έτσι ακριβώς λοιπόν άφησαν τους επιστήμονες, επειδή εκείνη την εποχή έγινε μια μεγάλη επανάσταση των φυσικών επιστήμων. Να πούμε όμως παρεπιπτόντως ότι η πρώτη μεγάλη επανάσταση, γιατί σαν Έλληνες πρέπει να το λέμε αυτό συνεχώς, έγινε τον 6ο π.Χ. αιώνα με τους προσοκρατικούς Έλληνες φιλοσόφους. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη επανάσταση αυτή που έγινε στην Δύση, έγινε με τους προσοκρατικούς Έλληνες φιλοσόφους και από εκεί και πέρα έγινε η δεύτερη μεγάλη επανάσταση. Έχουμε την ανακάλυψη επιστημονικών οργάνων, δηλαδή όπως είναι το τηλεσκόπιο, το οποίο έφερε μια πραγματική ρήξη και επανάσταση με τις τότε επικρατούσες απόψεις. Και επόμενο είναι αυτό. Αλλιώς είναι να βλέπεις τα πράγματα μόνο με την αίσθηση, δηλαδή μόνο με τους οφθαλμούς σου, και αλλιώς είναι να ενισχύεις αυτή την αίσθηση με ένα πολύ πολύ ισχυρό όργανο, το οποίο ήταν το τηλεσκόπιο. Επανάσταση σε εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν με τα πράγματα τα οποία ανακαλύφθηκαν με τη χρήση ενός πολύ απλού παιδικού δηλαδή τηλεσκοπίου του Γαλιλαίου εκείνη την εποχή, βρέθηκε στην δύσκολη θέση η Εκκλησία, γιατί ήταν δύσκολη. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία που λέει η άβολη σχέση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, ειδικά για το ηλιοκεντρικό σύστημα και όχι μόνο. Τι πρέσβευε μέχρι τότε η Εκκλησία, τι θεωρούσε δηλαδή? Το βασικό ήταν ότι είχε υιοθετήσει τις απόψεις του Αριστοτέλη και όλο βέβαια των επιστημόνων μέχρι τότε, ότι είναι γεωκεντρικό το σύστημα το οποίο έχουμε στη γη μας. Σκεφτείτε όμως το εξής, οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν ότι ήταν ηλιοκεντρικό το σύστημα. Διότι υπήρχε πιο μπροστά από τον Κοπέρνικο και όλους τους άλλους ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, πιο μπροστά από τον Αρίσταρχο τον Σάμιο οι Πυθαγόροι, που μίλαγαν όχι για ένα γεωκεντρικό σύστημα, έτσι, μιλούσαν τελείως διαφορετικά για μια εστία γύρω από την οποία έχουμε τους πλανήτες. Έρχεται μετά ο Αρίσταρχος ο Σάμιος και βάζει στην θέση της γης, τοποθετεί τον ήλιο και λέει έχουμε ηλιοκεντρικό σύστημα. Γνωρίζοντας όμως πάρα πολύ καλά αυτό, οι αρχαίοι Έλληνες το γνώριζαν και ο Πλάτων το γνώριζε, είπε το εξής πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά πρέπει να σώσετε τα φαινόμενα. Σώζει τα φαινόμενα. Γιατί? Ήταν πιστοί οι άνθρωποι στα ιδεώδη και στα φιλοσοφικά πιστεύω τους. Και είπαν το εξής, δεν ταράζουμε την ηρεμία των Ολυμπίων. Αφού οι θεοί ζουν στην γη, η γη πρέπει να είναι ακίνητος. Ελάτε λοιπόν όλοι οι μαθηματικοί, οι φυσικοί, οι αστρονόμοι και βρείτε μέθοδο για να σώσετε τα φαινόμενα. Και εδώ είναι το καταπληκτικό, όπως είναι καταπληκτικό στα σεληνιακά του ημερολόγια, ότι βρήκαν τρόπο και έσωσαν τα φαινόμενα. Αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι, βεβαίως, ναι, εξαιρετικό το θέμα, αγαπητή Στράτο. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, για να κάνω και μια σύνδεση με την ημέρα, μια και είμαστε παραμονή Χριστουγέννων ή Ιλιουγέννων. Αλήθεια υπήρξε ποτέ αυτό το αστέρι που λένε, το αστέρι των μάγων? Για μένα έχουμε κάνει ολόκληρο βιβλίο, έχουμε γράψει και 2-3 εκπομπές είχαμε κάνει στην ΕΤΡΙΑ. Παρεπιπτόντως, όπως το είπες, υπάρχουν αυτές στο διαδίκτυο και οι φοιτητές μας, αν μη τι άλλο, τις βλέπουν, γιατί τα παιδιά πιο να πολύ το πούμε βλέπουν. Και στους φίλους μας αυτές οι εκπομπές. Αυτές όλες οι εκπομπές. Σε ποια διεύθυνση στο διαδίκτυο? Ο Στράτος Θεοδωσίου να χτυπήσει, η Μάνος Δανέζης να χτυπήσει, βγαίνουν τα θέματα αυτά. Άρα μπορούν να ενημερώνεται, γιατί πραγματικά ήταν μια δουλειά η οποία αξίζει να τη βλέπουν και οι νεότεροι. Εγώ νομίζω λοιπόν, ότι σε παρένθεση αξίζει να συγκεντρωθεί μια οικογένεια ολόκληρη για να μπει στο διαδίκτυο, να δει την
εκπομπή αυτή και να τη σχολιάσει ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά. Δεν είναι μόνο σε ένα προσωπικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να μοιράζονται και μέσα στην οικογένεια και να ενώνονται μέσα από τέτοιου είδους γνώσεις. Γίνονταν αυτά, ξέρεις. Να μην ενώνονται, φίλε Στράτο, μέσα από ένα σύριαλ μια οικογένεια, αλλά μέσα από μια γνώση. Εδώ τώρα δίνω χαιρετισμού στους φίλους μου στην Κρήτη, μια που είσαι και εσύ από την Κρήτη, δεν θα πω για τους άλλους. Που ξέρω ότι ομάδες στο Ρέθυμνο και όχι μόνο στα Χανιά, στο Ηράκλειο, μαζεύονταν, έβλεπαν τις εκπομπές και συζητούσαν πάνω σε αυτές τις εκπομπές, ξέρεις, με μια ρακή, με μια τσικουδιά, λίγους ξηρούς καρπούς και περνούσαν πάρα πολύ ωραία, μου λέγανε. Το αστέρι, λοιπόν. Το αστέρι της Βηθλέμ νομίζω ότι δεν υπήρξε στην πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι αφελής, ας πούμε, για να πιστέψεις ότι υπήρχε ένα αστέρι που εκείνη την εποχή βρέθηκε, που σε εκείνο τον συγκεκριμένο χρόνο βρέθηκε, που εκείνος ο συγκεκριμένος χρόνος είναι, δεν γεννήθηκε ο Χριστός. Ας μην είμαστε έτσι αφελείς. Εκείνη την εποχή, θα τα πούμε και με κάθε λεπτομέρεια, ήταν ηλιούγεννα, δηλαδή έχουμε την γέννηση του θείου φωτός. Έρχεται το θείο φως, δηλαδή, με την γέννηση του ήλιου στο συγκεκριμένο χειμερινό ηλιοστάσιο, στη συγκεκριμένη ημερομηνία που έγινε η θεοκρασία αργότερα και τοποθέτησε εκεί η χριστιανική θρησκεία για να εξαλείψει όλες τις άλλες πανάρχες γιορτές, γιατί μιλάμε γιορτές σε αυτά τα χαρακτηριστικά σημεία, γιατί δεν είναι ένα, είναι τέσσερα. Σωστά. Είναι η Ιαρινή ησημερία, η Ευθυνοπορεινή ησημερία, το χειμερινό ηλιοστάσιο και το θερινό ηλιοστάσιο. Όλοι οι λαοί είχαν. Όλοι οι λαοί σε όλους τους τόπους της γης, οποιαδήποτε φυλή, από το βορρά μέχρι το νότο και από την ανατολή μέχρι τη δύση. Τιμούσαν τον ήλιο. Τιμούσαν τον ήλιο, βέβαια. Ουσιαστικά, δηλαδή, τον ήλιο πρέπει να τιμούμε, γιατί ζωοδότης και φωτοδότης χωρίς τον ήλιο είμαστε εμείς νεκροί, χαμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να ζήσουμε. Αυτό δεν αφορά μόνο σε ένα εξωτερικό επίπεδο, αλλά αφορά και την ίδια τη βιωματική μας. Δηλαδή, ούτε ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να ζήσει, ούτε τίποτα ζωντανό στον πλανήτη Γη. Άρα, λοιπόν, το αναλογικό μέρος που έχει να κάνει με τον αισθητό ήλιο, πιθανόν να έχει να κάνει και με τον πνευματικό ήλιο, θα λέγαμε, ή με τον νοητό ήλιο. Αυτά πάνε παράλληλα, Ραδάμο, ότι πάρα πολύ ωραία τα λες, ας πούμε. Ναι. Να πω ένα παράδειγμα μόνο για να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι αυτό. Λέει ότι 65 εκατομμύρια χρόνια πριν οι δεινόσαυροι, έπεσε ένας μετεωρίτης, εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Ο μετεωρίτης αυτός, ο οποίος έπεσε, δεν έβαλε στόχο τους δεινοσαύρους και τους σκότωνε έναν-έναν. Χτύπησε μια περιοχή στη γη, συγκεκριμένα στη Χερσόνησο του Ιουκατάν. Σηκώθηκε ένα νέφος, μια σκόνη, σκόνη, κάλυψε γύρω-γύρω την γη, με άμεσο αποτέλεσμα να μην περνάει το φως του ήλιου, να μην γίνεται η χλωροσύνθεση, δηλαδή η χλωροφύλλη, να μην μπορούν τα φυτοφάγα να φάνε, δεν υπήρχε τροφή. Πέθαιναν τα φυτοφάγα, τα σαρκοφάγα δεν είχαν τι να φάνε, πέθαναν και εκείνοι. Εξαφανίστηκαν αυτά, λοιπόν, τα όντα που ήταν οι δεινόσαυροι, για να έρθουμε εμείς. Άλλοι δεινόσαυροι. Άλλοι δεινόσαυροι. Σε ένα άλλο επίπεδο. Σε ένα άλλο επίπεδο. Για να ξαναγυρίσουμε. Σαρκοφάγα είμαστε. Ναι, ναι. Για να ξαναγυρίσουμε. Αλλά υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο αστέρι της Βηθλέμ. Ξέρουμε ότι και όταν γεννήθηκε ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας εμφανίστηκε αστέρι. Ο Όσυρες εμφανίστηκε αστέρι. Ο Μήθρα εμφανίστηκε αστέρι. Ο Αλέξανδρος εμφανίστηκε αστέρι. Έχουμε αυτές τις συνεχόμενες αναφορές. Κοίτα να δεις. Που τις αντιγράφει βεβαίως και με ένα. Φυσικά. Μια νεοσυσταθήσα θρησκεία. Έπρεπε κάπου να στραφεί, από κάπου να πιαστεί, κάπως να πείσει, κάπως να δείξει. Μια ανάλαμψη ενός αστέρα είναι οπωσδήποτε ένα μεγαλειώδες γεγονός και ένα μεγαλειώδες θέμα. Άρα προαναγγέλει και τη γέννηση ενός ισχυρού προσώπου, ενός μεγάλου ηγέτη, ενός μεγάλου ιδρυτή μιας θρησκείας. Η γέννηση του Χριστού ιστορικά είχε τοποθετηθεί από τους χριστιανούς από την αρχή στο Δεκέμβριο. Όχι. Δεν υπήρχε περίπτωση να τοποθετηθεί εκεί από εκείνους, γιατί γνώριζαν αυτά τα οποία είπε ο Ευαγγελιστής, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν να πας Δεκέμβριο να κάνεις απογραφή, θα πεθάνεις από το κρύο. Έτσι. Προσαρμόστηκε μετά, δηλαδή αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στην συνέχεια. Αργότερα αυτά έγιναν, ξέρεις, βήμα-βήμα και ειδικά από τον Διονύσιο τον Μικρό, έναν ηγούμενο στη Ρώμη, με εντολή του Ιουστινιανού, βρες,
μπούρμπε κόντιτα αποκτήσεως της πόλης, πότε αντιστοιχεί η γέννηση του Χριστού, εκεί μπήκε και ένα λαθάκι γιατί δεν υπήρχε το μηδέν. Εκείνη την εποχή δεν μέτραγαν με μηδέν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν παρίσφρησαν κάποια λάθη στους υπολογισμούς. Τέλος πάντων, τοποθέτησαν τη γέννηση του Χριστού στο μηδέν με την έννοια το 753 αποκτήσεως της πόλης, αμπούρμπε κόντιτα εννοούμε την Ρώμη, και προσάρμοσαν όλες τις γιορτές τα ηλιοστάσια και τις ησημερίες. Δηλαδή ξεκίνησαν πρωτίστως, για να το πούμε αυτό, βάλτε αγαπητοί τηλεθεατές στο νου σας μια τεράστια σφαίρα. Αυτή είναι η ουράνια σφαίρα. Άρα λοιπόν, όπως έχουμε την αίσθηση της γης μας σε μεγάλο επίπεδο, ο ουράνιος ησημερινός προεκτείνεται, και στον ουράνιο ησημερινό υπάρχει ένας άλλος μεγάλος μέγιστος κύκλος που λέγεται εκλυπτική, γιατί εκεί συμβαίνουν για την αστρονομία οι εκλήψεις. Αυτή η εκλυπτική σχηματίζει με τον ησημερινό μια γωνία ίση με 23 μοίρες και 27 πρώτα, πολύ πολύ συγκεκριμένη η τιμή της, διότι αυτή λέγεται λόξος της εκλυπτικής, και εκεί οφείλεται το ωραίο φαινόμενο των εποχών του έτους. Έχουμε τις εναλλαγές των εποχών του έτους, δηλαδή έχουμε χειμώνα, φθινόπωρο, άνοιξη, καλοκαίρι, λόγω της λόξος της εκλυπτικής. Ο ήλιος λοιπόν κινείται σε αυτά εδώ τα σημεία. Ένα σημείο από όπου περνάει μαζί με τον ησημερινό είναι 21 Μαρτίου, εαρινό ησημερινό σημείο. Έχουμε την ωραία ησημερία, το λέει και η λέξη, τι ωραία είναι η ελληνική, τα λέει όλα. Ησημέρα με ησυνύχτα, μεγαλώνει όμως ημέρα. Ημέρα, το φωτεινό τμήμα του 24ωρου, για να γίνει μέγιστη στις 22 Ιουνίου, θερινό ηλιοστάσιο. Αρχίζει πάλι να γέρνει, τα ξέρετε όλα από την εμπειρία σας, όλοι σας, να γέρνει πάλι ο ήλιος προς το νότιο ημισφαίριο, περνάει 22 Σεπτεμβρίου από τη φθινοπορεινή ησημερία. Ησημερία, ησημέρα με ησυνύχτα, αλλά μεγαλώνει το σκοτεινό τμήμα της ημέρας του 24ωρου, για να γίνει μέγιστο αυτό στις μέρες μας. Δηλαδή 22, 23, 24, 25 Δεκεμβρίου δεν παίζουν ρόλο, συνυπλήν 2-3 μέρες, έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους. Γίνεται στις 22 Δεκεμβρίου, χειμερινό ηλιοστάσιο. Άρα ο ήλιος χάνεται στο νότιο ημισφαίριο, χάνεται ο ζωοδότης και φωτοδότης ηλιακός πατέρας, πρέπει λοιπόν να αναπέμψουμε ηκεσίες, να τον παρακαλέσουμε να ξαναεμφανιστεί στο βόρειο ημισφαίριο για να ζήσουμε. Όλες οι γιορτές λοιπόν οι μεγάλες είναι στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Ραδάμανθη, από την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη μέχρι σήμερα τις ίδιες γιορτές γιορτάζουμε με διαφορετικές ονομασίες. Ναι. Ίδιες, δεν έχουν αλλάξει. Ναι, ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Και υπήρχε μάλιστα στην αρχαιότητα, στον μυστηριακό ορίζοντα, mm-hmm. μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, η κορύφωση των πνευματικών ενεργειών που μπορεί να εκπέμψει ο Θείος Κόσμος προς την ανθρωπότητα, ακριβώς γιατί έχουμε την γέννηση του ηλίου, ο ήλιος γεννάται, και υπήρχε 4 μέρες ακολουθώντας τον νόμο της μορφής μετά την 21η, 4 μέρες μετά ξεκινούσε το περίφημο 12ήμερο του Θεού Διονύσου, όπου συνεργούσαν σε κάθε ημέρα από τις 12, συνεργούσε και μία θεότητα διαφορετική, για να φτάσουν στην κορύφωση των θεοφανίων, της θείας δηλαδή παρουσιάσεως του πνευματικού Ολύμπου προς την ανθρωπότητα. Ακριβώς αυτό αντέγραψαν και οι χριστιανοί, όπου ακριβώς την ίδια ημερομηνία, 12 μέρες μετά την 25η Δεκεμβρίου, υπάρχουν και τα θεοφάνεια. Μόνο που το 12ήμερο, το ιερό 12ήμερο του Διονύσου, το αντικατέστησαν οι χριστιανοί με τους καλικαντζάρους. Βέβαια, δηλαδή το λευκό, το άσπρο, το έκαναν μαύρο και άραχλο, δυστυχώς. Ξέρεις, γιατί είναι αληθινά μέσα στην πνευματική μας παράδοση, αυτό το 12ήμερο μέχρι να φτάσει στα θεοφάνεια είναι το ιερότερο σημείο των ελληνικών μυστηρίων. Αυτό ήθελα να πω, αλλά τα έλεγες έτσι ωραία και δεν ήθελα να σε κόψω έτσι. Πράγματι, έγινε πλήρης αντιγραφή και πλήρης ταυτοποίηση των γιορτών, μόνο που αυτά τα ωραία, τα μυστηριακά και τα με τα αρχαία ελληνικά μυστήρια και τις ηκεσίες και τους ύμνους προς τον Θεό Διόνυσο, για τον Ζαγραία μιλάμε και που αναγεννάται και αυτά, η εβραϊκή θρησκεία δεν είχε αυτό το μεγαλείο της ελληνικής κουλτούρας, ήταν μαζεμένη
καλικάτζαροι, κακομούτσουνοι, ναι, ναι, και πέρασαν αυτά τα, ναι, θέματα, ναι, στην ωραία ελληνική φιλοσοφία και πατροαθρησκεία. Να αφήσουμε το θρησκευτικό μέρος που έχει να κάνει με την πίστη και να εστιαστούμε λίγο στη γνώση, που είναι νομίζω ανωτέρα της πίστεως. Η γνώση λοιπόν της αστρονομίας, πού μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο σήμερα? Ο άνθρωπος, μας λέγει ο Πλάτωνας, έχει τρία μέρη. Έχει το θυμοειδές, το επιθυμητικό, έτσι, και το λογιστικό. Πού μπορεί να βοηθήσει την ανθρώπινη ψυχή, αλλά και τον άνθρωπό μας στην καθημερινότητα, η επιστήμη της αστρονομίας? Έλεγα... Όχι μόνο για, την, λοιπόν, για τους επιστήμονες. Να ξεχωρίσουμε... Για την πρόταση... Μπράβο. Πόσο ο μέσος άνθρωπος σήμερα θα είναι ωφέλιμος αν μελετήσει τις κινήσεις των αστέρων, αν παρατηρήσει τον ουράνιο ορίζοντα, αν έχει συνείδηση, σε τι θα τον ωφελήσει να ξέρει από πού βγαίνουν οι Πλειάδες, από πού είναι, λοιπόν, από πότε ανατέλει ο Σύριος. Τι μου θυμίζεις τώρα, ναι. Έχουμε κατορθώσει να κάνουμε τη ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, κοιτάμε μόνο κάτω το χώρο. Ναι, 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 δεν κοιτάμε, κοιτάμε ένα τένιση προς το ουράνιο στερέωμα καθόλου. Λοιπόν, για σκεφτείτε, αγαπητοί τηλεθεατές, να σας πετάξουμε μια στιγμή στην έρημο, ας πούμε. Μια στιγμή σε δάσος. Θα χαθείτε, θα πεθάνετε, ας πούμε. Οι αρχαίοι όμως δεν θα πέθαιναν. Ήξεραν πώς να προσανατολιστούν. Ήξεραν να χρησιμοποιήσουν τα άστρα. Μου δίνει τώρα την αφορμή ο Ραδάμανθης να πω κάτι. Θα το θυμούνται οι φίλοι άμα μας παρακολουθούν στην Αμφιλοχία. Πήγα στην Αμφιλοχία πέρσι και έκανα μια ωραία διάλεξη για τα άστρα και τους αστερισμούς. Ξέρετε, τελεία βάζω εδώ και θα ξαναεπανέλθω στην Αμφιλοχία. Έχουμε την ωραιότερη μυθολογία του κόσμου, η ελληνική, η ωραιότερη μυθολογία του κόσμου. Είχαμε μάλλον και τους καλύτερους αστρονόμους όλων των εποχών. 2-3 ονόματα να αναφέρω: Εύδοξος ο Κνίδιος, Ύπαρχος ο Ρόδιος, Κλάβδιος Πτολεμαίος ο Αλεξανδρεύς. Όλοι αυτοί λοιπόν, για να μην τους λέω έναν ξεχωριστά, χαρτογράφησαν τον έναστρο ουρανό. Με αποτέλεσμα έχουν τέτοιους ωραίους μύθους επάνω, το μάθημα των αρχαίων μαθητών, που γνώριζαν επάνω που βρίσκεται η Μικρή Άρκτος, η Μεγάλη Άρκτος, ο Περσέας, ο Ηρακλής, ο Δράκοντας. Αυτά σας φαίνονται περίεργα. Υπάρχει η ωραιότερη ουρανογραφία των αστεριών, τα άστρα και οι μύθοι τους. Διαβάστε το, σας παρακαλώ. Είναι αυτό που κάνει τους μαθητές, γιατί πάω σε μαθητές και σπουδαστές, να έχουν ανατένιση προς τα άστρα και να λένε, ξέρετε, κάτι αξίζουμε κι εμείς, γιατί το ηθικό μας αυτή την περίοδο, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι πάρα πολύ πεσμένο. Πάρα πολύ πεσμένο, και εμείς έχουμε διδάξει όλους μα όλους τους λαούς, σε ανατολή, σε δύση, σε βορρά και σε νότο, ότι αυτός ο έναστρος ουρανός που βλέπουν επάνω είναι ελληνικός, και το μεγαλείο είναι ότι το λένε και με τα ελληνικά ονόματα. Για Περσέα μιλάνε, για Ανδρομέδα μιλάνε, για Ηρακλή μιλάνε, για Αρκάδα μιλάνε, για Βουώτη μιλάνε, για Αρκτούρο μιλάνε. Ξαναγυρνάω λοιπόν στην Αμφιλοχία και κάνω το μάθημα, και μπροστά ήταν οι μαθητές, οι φοιτητές, και πιο πίσω οι παππούδες και οι γιαγιάδες, και τους έλεγα πάρα πολύ ωραία πώς υπάρχει το θαυμάσιο έργο του Ομήρου με τα άστρα και τους αστερισμούς. Σκεφτείτε, τουλάχιστον τον 8ο π.Χ. αιώνα, λέει ο Όμηρος, το εσωρώντι και οψέ δίοντα βότι. Βοότι, παρακολουθούμε, το έλεγε στον Οδυσσέα, παρακολουθούμε ακόμα τον ίδιο αστερισμό, τον Βοότι, που βρίσκεται δίπλα από την Μεγάλη Άρκτο, και ακούστε την ομορφιά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ποιο είναι το πιο λαμπρό του αστέρι? Ο Αρκτούρος. Μα πώς τον βρίσκω? Άρκτος και ουρά. Προεκτείνω δηλαδή την ουρά της Μεγάλης Άρκτος και βρίσκω τον Αρκτούρο. Αρκτούρος, Άρκτος και ουρά. Λοιπόν, ο Ησίωδος την ίδια περίοδο με τον Όμηρο έγραψε το Έργα και η Μέρε. Καταπληκτικό έργο. Δηλαδή, έργα. Ποια έργα θα κάνεις εσύ που είσαι καλλιεργητής της γης, είσαι γεωργός, είσαι κτηνοτρόφος, και την κάθε μια μέρα. Με τα άστρα, παρακαλώ. Αυτά, ανάλογα με τους αστερισμούς, δηλαδή, ανάλογα με το αν ανατέλει η σελήνη ή ο ένας αστερισμός ή ο άλλος, θα πρέπει να κάνεις τη συγκεκριμένη γεωργική δουλειά, εργασία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, μια γνώση λοιπόν από τα πανάρχαια χρόνια, χιλιάδες χρόνια πριν, μέχρι πριν 50 χρόνια, 40, υπήρχε και τη χρησιμοποιούσαν οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, και ακόμα τη χρησιμοποιούν. Οι παππούδες λοιπόν χειροκροτούσαν, γιατί τα ξέραν αυτά. Τους έλεγα πότε ανατέλουν οι Πλειάδες, πότε διούν οι Πλειάδες. Πότε οι Πλειάδες είναι
το πολύ ωραίο αστρικό σμήνο στον αστερισμό του Ταύρου, που ο λαός μας τη λέει Πούλια. Πούλια και Αυγερινός, το άστρο που βγαίνει την Αυγή, που δεν είναι άστρο, αλλά είναι η υπέρλαμπρη Αφροδίτη, ένας πλανήτης. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες χειροκροτάγανε, θα με βλέπουν αν μας βλέπουν στην αμφιλοχία. Γυρνά και μια γιαγιά, δίνει και στον εγγονό ένα μπάτσο, γιατί δεν τα ήξερε αυτά που τα ήξερε η ίδια. Τη φάνηκε δηλαδή κατά. Για σκεφτείτε λοιπόν, ξέραν πότε θα αρμέξουν, ξέραν πότε θα σπείρουν, ξέραν πότε θα θερήσουν, ξέραν πότε θα βγει ο καραβοκύρης, ξέρουν πότε θα κυνηγήσουν, πότε περνάνε τα αποδημητικά. Να, μόνο με τα αστέρια. Ναι, έτσι. Δηλαδή, μην πω άλλα πράγματα για την αστρονομία, η οποία αστρονομία είναι η ενατένιση προς το θείο, είναι εκείνη που σου δίνει τους νόμους των άστρων, που μετεξελίχθηκε σε αστροφυσική, που δίνει τη φυσική των αστεριών, που θα πούμε και λίγα πράγματα παραπάνω. Επίτρεψέ μου να συμπληρώσω εδώ σε αυτό που λέει Στράτο. Γιατί τόσο βάρος έδιναν, τόσο σημασία έδιναν οι προγονείς μας στην συνεργασία των φυσικών γεωργικών εργασιών με τις λειτουργίες των αστερισμών. Τούτο συνέβαινε κατά την γνώμη μου για το εξής. Υπήρχε η πληροφορία από τον Ορφέα, από την ορφική παράδοση, ότι όπως ακριβώς επιδρά ο ήλιος, το φυσικό φως του ηλίου, το αισθητό φως του ηλίου και της σελήνης, αλλά και όλες οι χημικές ακτινοβολίες των αστερισμών και επηρεάζουν τις μορφές και τις, όλα τα μορφικά συγκροτήματα και τις ζωές στον πλανήτη Γη, κατά τον ίδιο τρόπο αναλογικά επηρεάζεται το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα και η ανθρώπινη ψυχή, αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε δηλαδή εθέρας ως υλικό στοιχείο, το οποίο επιδρά στις μορφές της Γης, στο φυτικό κόσμο, συγκεκριμένα στο φυτικό βασίλειο, αναλογικά επιδρά αντίστοιχα την ίδια περίοδο και στην ανθρώπινη ψυχή. Δηλαδή, όπως τον Σεπτέμβριο ξεκινάει κάποιος να σκάβει το χωράφι του, να προετοιμάζει τον χώρο για να κάνει την σπορά με τα πρωτοβρόχια που θα έρθουν, έτσι και τα ελευσίνια μυστήρια ξεκινούσαν την αντίστοιχη περίοδο για να σπείρουν, όχι βέβαια φυσικό σπέρμα, αλλά νέες πνευματικές ιδέες που πρέπει να καλλιεργηθούν και θα πρέπει να βγάλουν την ενέργειά τους μέσα στη Γη, να γεννήσουν στο ηλιοστάσιο, να εξέλθει ο βλαστός αυτός της ιδέας και να ανθοφορήσει την αιρινή σημερία και να βγάλει τον καρπό του το θερινό ηλιοστάσιο. Αυτός ο κύκλος δηλαδή που είπαμε του ηλίου με τις δυνάμεις του ηλίου τον ακολουθεί όχι μόνο το φυτικό βασίλειο και η αισθητή φύση, αλλά και η πνευματική φύση του ανθρώπου. Μα δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, γιατί ο πάνω κόσμος με τον κάτω, το άνω και το κάτω συνδέονται αρρήκτως. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σύνδεση. Οπωσδήποτε. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει αυτή η σύνδεση της πνευματικής ενεργείας μαζί με την φυτική ενέργεια. Και βεβαίως επάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πούμε κάτι, φίλοι τηλεθεατές. Εταίροι της ελληνικής σοφίας, σκεπτόμεθα μαζί με τον κύριο Θεοδοσίου να οργανώσουμε ένα νέο κύκλο μαθημάτων αστρονομίας για ενήλικες αλλά και για παιδιά δημοτικού. Ξέρετε ότι χρόνια τώρα, 20 και πλέον χρόνια, το Ιδεοθέατρο έχει εγκαθιδρύσει πρώτο τα μαθήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. Φέτος λοιπόν, το 2012, αυτήν την συμβολική χρονιά, θα εγκαθιδρύσουμε και ένα νέο κύκλο μαθημάτων αστρονομίας, όπου τα παιδιά μας θα μαθαίνουν μέσα και από αποσπάσματα, είτε του Ομήρου όπως ορθότατα μας ανέφερε, είτε του Ισιώδου, κείμενα που περιγράφουν τους αστερισμούς, θα μαθαίνουν την αστρονομία, τους ελληνικούς μύθους σε σχέση με τα αστέρια τους, γιατί όλος ο ουράνιος θόλος είναι κατάσπαρτος από τους ελληνικούς μύθους. Και θα μαθαίνουμε λοιπόν και να συνειδητοποιούμε πού βρίσκεται η Γη μας ή ποια αναλογία έχει ο ήλιος μας μπροστά σε ήλιους όπως είναι ο Λαμπαδίας για παράδειγμα. Την τεράστια διαφορά, για να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς ότι δεν είμαστε οι βασιλείς του σύμπαντος, έτσι δεν είναι? Έτσι, αυτή την αναλογία είναι εκπληκτική. Πώς νιώθεις εσύ όταν μελετάς τα αστέρια και συνειδητοποιείς, γιατί στην καθημερινότητά σου το αναγνωρίζεις, το πόσο μικρή είναι η Γη, το ηλιακό
μας σύστημα μπροστά στα εκατομμύρια σε μέγεθος ηλιακά συστήματα μεγαλύτερα από εμάς. Για σκέψου λέω ότι έχουμε ανακαλύψει. Είμαστε μια κουκίδα, είμαστε σε μια άκρη ενός αμεληταίου θα λέγα γαλαξία μέσα στα δισεκατομμύρια γαλαξιών. Και ένα μικρό άστρο, γιατί το άστρο είναι μόνο ο ήλιος, μέσα στα τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια άστρα που έχει μόνο ο δικός μας γαλαξίας. Αυτά άμα σκεφτούμε, τι μικρότητες αντιμετωπίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Και για να έρθουμε και στην... σε αυτό που λέγαμε πιο πριν με τους φίλους μας, στα αλήθεια ξεκινάμε ένα καινούριο κύκλο μαθημάτων τέτοιων για τα παιδιά. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-5237-543 στο Ιδεοθέατρο, 5237-543, όπου θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε στον φυσικό αισθητό χώρο του Ιδεοθέατρου τον κύριο Στράτο Θεοδοσίου την ερχομένη Τετάρτη, το απόγευμα στις 6 η ώρα, όπου θα έχουμε μια ειδική παρουσίαση του απαυγάσματος, θα λέγαμε, της πνευματικής γνώσεως που έχει αποκτήσει από τα αστέρια ο κύριος Θεοδοσίου μέσα από την συμπεπυκνωμένη δομή και την γεωμετρημένη δομή ενός ποιητικού στοχασμού. Ναι, θα έλεγα ότι... άστρα και ποίηση δηλαδή. Έτσι, άστρα και ποίηση, και λέω το εξής, ότι έτσι όπως τα είπες πάρα πολύ ωραία Ραδάμανθη, θα είναι απλά τα πράγματα, μην φοβηθεί ο κόσμος ότι θα πούμε τίποτα περίεργα. Όμορφα, απλά, κατανοητά και καμιά φορά και κάποια περίεργα για να τους κινούμε την... ναι, ναι. Την περιέργεια για το πόσο μακρά μπορεί να φτάσει αυτή η επιστήμη που λέγεται αστρονομία. Αυτήν την Τετάρτη λοιπόν στο φυσικό χώρο του Ιδιοθεάτρου ο κύριος Θεοδοσίου θα μας κάνει μια αναλυτική παρουσίαση του αστρικού συστήματος, πως δουλεύει ο ουράνιος χώρος, σε συνεργασία όμως και με ένα προσωπικό προβληματισμό που μπορεί να έχει μέσα η ανθρώπινη ψυχή, δηλαδή είναι ο νους, ο επιστημονικός, μαζί με την καρδιά, η κάρα του Δία, η καρδία, σε σύνδεση με το νοητικό μέρος, πώς αντιλαμβάνεται το σύμπαν. Ένα πραγματικό μάθημα, δώρο, με ελεύθερη είσοδο βέβαια, δώρο προς όλους τους φίλους της εκπομπής μας. Καλούμε όλους σας μαζί με τα παιδιά σας, μια και εκείνη τη μέρα θα παρουσιάσουμε την ερχόμενη Τετάρτη και τον νέο πρόγραμμά μας των μαθημάτων για παιδιά δημοτικού, των μαθημάτων αστρονομίας που θα εγκαθιδρύσουμε. Πάρτε λοιπόν τα παιδιά σας, τους φίλους σας και ελάτε στον φυσικό χώρο του Ιδιοθεάτρου την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα και κρατήστε την θέση σας στο 210-5237-543. Επανερχόμενοι τώρα στα θέματά μας, φίλε Στράτο, η χρηστικότητα της γνώσεως της αστρονομίας δίνει στον άνθρωπο την συνείδηση ότι είναι και ενωμένος και επηρεάζεται και εξαρτάται από το καθολικό, έτσι δεν είναι? Βέβαια, γι' αυτό γίνεσαι αστρονόμος, για να φέρεις το φως των άστρων πάνω στη γη και μελετάς τα αστέρια και μελετάς τους αστερισμούς και μελετάς τους γαλαξίες και όλη αυτή η γνώση συσσωρεύεται και κάποια στιγμή πρέπει να μεταδοθεί και στους άλλους. Η αστρονομία, για να πούμε την αλήθεια, είναι η επιστήμη των ουρανών. Άλλωστε και η μούσα της είναι η ουρανία. Η ουρανία βέβαια. Βέβαια υπάρχει η αστρονομία, έχει πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων, ξεκινάει ακόμα πολύ πίσω, Όμηρος, Ισίωδος, αλλά και Ορφέας. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι τα πρώτα σπέρματα της ηλιοκεντρικής θεωρίας βρίσκονται στον ορφισμό. Ναι. Και συνεχίζει μέχρι σήμερα με τα μεγάλα τηλεσκόπια τα οποία βρίσκονται σε μέρη τα οποία είναι κατάλληλα για αστρικές παρατηρήσεις. Έχουμε και εμείς μεγάλα τηλεσκόπια. Έχουμε ένα διοπτρικό τεράστιο που με 60 εκατοστών στην Πεντέλη. Έχουμε ένα 1,20 διαμέτρου, ένα κατοπτρικό στο Κρυονέρι Κορινθίας και το μεγάλο μας πάνω από 2 μέτρα που είναι στο Χελμό, στην πηγή της Τυγός. Εκεί έχουμε κάνει. Είναι από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια του κόσμου. Ουσιαστικά πάντως η αστρονομία με τη μεταξέλιξή της στην αστροφυσική που μπήκαν οι φυσικές μέθοδοι μέσα στην αστρονομία θέλει να μας μάθει πώς θα δεσμεύσουμε την ενέργεια των άστρων για να έχουμε φτηνή και γρήγορη
και πολύ καλή ενέργεια πάνω στη γη. Για σκεφτείτε να μπορούσαμε να δεσμεύσουμε εμείς το ένα δισεκατομμυριοστό της ενέργειας που στέλνει ο ήλιος, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ενέργειας στη γη για χίλια χρόνια. Έτσι. Το ένα δισεκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή η αστρονομία, η επιστήμη της αστρονομίας κατεξοχήν εξετάζει, μάλλον χρησιμοποιεί σε πρακτικό επίπεδο τις δυνάμεις και τις λειτουργίες του φωτός. Με το φως. Ακριβώς. Ο αστρονόμος μόνο με το φως ασχολείται. Άλλωστε η αιχμή της επιστήμης και σε άλλες επιστήμες, όχι μόνο στην αστρονομία, είναι στην έρευνα γύρω από τις λειτουργίες και τις δυνάμεις που έχει το φως. Mm-hmm. Σήμερα, επειδή είσαι ένας καθηγητής, Φιλεστράτο, που παρακολουθείς όχι μόνο και διδάσκεις στο Πανεπιστήμιο, αλλά παρακολουθείς βεβαίως και το τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα, τι εξελίξεις θα λέγαμε έχουμε στην αστρονομία σήμερα? Θα το πω πάρα πολύ απλά, γιατί το είπες εσύ. Όταν λέμε φως, εννοούμε την ενέργεια. Δέσμευση ενέργειας. Μεγάλα συμφέροντα με τα πετρέλαια που έχουν πει πολλοί σοφοί άνθρωποι, το πετρέλαιο είναι τόσο πολύτιμο που δεν πρέπει να το σπαταλάμε για ενέργεια. Έπρεπε μέχρι τώρα να είχαμε δεσμεύσει αυτή την ενέργεια, τουλάχιστον από τον ήλιο. Για σκεφτείτε, δεν τα διαβάζετε τώρα ότι θέλουν να κάνουν βολταϊκά εδώ οι Γερμανοί σε εμάς, που έχουμε ηλιοφάνεια, μια χώρα με ηλιοφάνεια. Αυτό θέλω, για να αυτό το θέλω να επικεντρωθούμε, στην, κάτι που μας στην Γερμανία. Δηλαδή, αυτά εδώ τα πράγματα, τα φωτοβολταϊκά, δεν έπρεπε να είχαν γίνει τουλάχιστον 50 χρόνια πριν. Αφού έχουμε την τεχνογνωσία, εδώ υπάρχει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Στέφανος Τομενέας, που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με αυτά εδώ τα θέματα. Με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένα διαγράμματα, πώς θα πρέπει να τοποθετηθούν, πώς θα πρέπει να γίνουν, και όχι μόνο ο Στέφανος, και πολλοί άλλοι. Άρα λοιπόν, εμείς μια κατεξοχήν ηλιοφανής χώρα, να μην χρησιμοποιήσουμε τη φθηνή ενέργεια του ήλιου. Το σκεπτικό είναι πώς οι Γερμανοί θα δημιουργήσουν στον χώρο τον ελλαδικό που έχει τόσο ήλιο εργοστασιακές εγκαταστάσεις για να συσσωρεύσουν την ηλιακή ενέργεια και να την πάνε στη Γερμανία. Αυτό γιατί δεν το κάνουμε εμείς? Αυτό δεν λέμε. Δηλαδή τι περιμένουμε? Γιατί περιμένουμε δηλαδή κάθε φορά να γίνεται κάτι από άλλους, αφού έχουμε την τεχνογνωσία εμείς? Δηλαδή ξέρουμε πώς να το πω απλά, ξέρουμε και να τα στήσουμε, ξέρουμε και να τα φτιάξουμε, ξέρουμε και να ιδιοχετεύσουμε αυτή την ενέργεια. Τα ξέρουμε. Και ξέρουμε και άλλα πολλά πράγματα. Και άλλα πολλά που ποτέ βεβαίως, φίλοι τηλεθεατές, δεν θέλησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, όπως το ξέρουμε πολύ καλά και το βλέπουν, ποτέ δεν θέλησαν να αξιοποιήσουν τις πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, αλλά θέλησαν μονίμως να χρεώνουν τον τόπο μας, και γι' αυτό έχουμε φτάσει και σε αυτό το επίπεδο. Και ήθελα να ρωτήσω έναν επιστήμονα, έτσι, τον Στράτο, του Θεοδοσίου. Πώς αντιμετωπίζεις τη σημερινή πραγματικότητα? Τι βλέπεις εσύ για την σημερινή και την αυριανή Ελλάδα, φίλε Στράτο? Εγώ θέλω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν πια, στη δημόσια διοίκηση εννοώ, πώς θα διοικήσουν. Δηλαδή, να δώσουν εκείνοι οι ίδιοι τις κατευθυντήριες γραμμές και εκείνοι οι ίδιοι το παράδειγμα. Όταν γίνει αυτό, τα πάντα νομίζω θα λυθούν. Το παράδειγμα περιμένουμε από τους ίδιους, και αν δεν μπορούν, να αφήσουν κάποιους που ξέρουν για να κάνουν αυτά εδώ τα πράγματα. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο το φως που έχουμε στη γη, έχουμε, πώς λέγανε και οι αρχαίοι, τα λέγανε πάρα πολύ ωραία, γη, έτσι, αΐρ, πυρ και νερό. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά? Να η ενέργεια πως έρχεται, από τον ήλιο, το πυρ δηλαδή που έρχεται, από τη γη που μπορούμε να πάρουμε γεωθερμία, από τον αέρα αιωλική ενέργεια και από το νερό. Και από το νερό με τις υδατοπτώσεις. Δηλαδή, τα λέγανε. Γιατί όταν λέμε από το Θαλίτο Μιλίσιο και τους προσοκρατικούς μέχρι σήμερα ότι βγήκε και είπε τέσσερα είναι τα στοιχεία που δίνουν τον κόσμο, και έλεγε ότι είναι η γαία, είναι το πυρ, δεν έλεγε και καλά η φωτιά αυτή εδώ. Έλεγε το πυρ, το Άιζον. Έτσι. Αυτό το οποίο έρχεται από... Έτσι είναι και σε όλα τα επίπεδα. Έτσι είναι και στο θέμα, για παράδειγμα, της τροφής. Ο άνθρωπος θα πρέπει να τρέφεται όχι με αυτά τα παρασκευάσματα των τροφίμων που κατασκευάζουν οι εταιρείες για να μας τρέψουν, αλλά έπρεπε να τρέφεται ο άνθρωπος από αυτό που βγάζει η γη, από αυτό που βγάζουν τα δέντρα. Γιατί δεν υπάρχει κανένα δέντρο που να δημιουργεί κονσέρβες, δεν υπάρχει κανένα δέντρο που να γεννάει πατατάκια. Πρέπει λοιπόν, εμείς τρεφόμαστε ωστόσο συνεχώς με παρασκευάσματα, με τροφές οι οποίες δεν είναι φυσικές. Άρα, κάνουν η μάνα φύση
Μπράβο. Έχουμε παραβιάσει τη μητέρα φύση. Είπαμε, μητέρα γη, ας πούμε. Τη μητέρα φύση. Εκεί είναι το θέμα μας που νομίζω ότι η ανθρωπότητα αργά ή γρήγορα θα πρέπει να έλθει στην συνειδητοποίηση αυτή. Ίσως θα πρέπει να πονέσει, φίλε Στράτο, για να φτάσει σε αυτήν την συνείδηση. Αλλά να εισάγουμε... Στον απόλυτο σεβασμό προς τη μητέρα φύση. Στον απόλυτο σεβασμό και στην απόλυτη σύνταξη του τρόπου της ζωής που πρέπει να έχει ο άνθρωπος προς τους φυσικούς νόμους. Mm-hmm. Και όχι σε νόμους οι οποίοι δημιουργούνται από ανθρώπους για να υπηρετήσουν έναν ψεύτικο τεχνοκρατικό πολιτισμό. Και έχουμε βεβαίως και την ανομαλία στο θέμα της κοινωνίας, στο θέμα της απουσίας της παιδείας, της απουσίας της υγείας. Έτσι φθήνει η ζωή μας, γιατί πραγματικά δεν είναι η πτωτική κατάσταση της σημερινής πραγματικότητας που έχει ο κόσμος όλος, όχι μόνο οι Έλληνες. Δεν είναι αποτέλεσμα ελλείψεως παιδείας. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα, είναι θέμα παιδείας. Έλλειψη παιδείας. Δεν έχεις παιδεία, δεν καταλαβαίνεις. Σε εισαγωγικά δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι. Και τα κονσερβοποιημένα θα φας και την κονσερβοποιημένη σκέψη θα αποκτήσεις και σε ένα κανάλι, σε ένα διάβλο γνώσης θα δουλεύεις εκεί που σε πηγαίνουν. Δεν έχεις παιδεία, έχεις χάσει τα πάντα. Είσαι ανταλλακτικό, ένας σύγχρονος δούλος. Πες μας όμως έτσι προς το κλείσιμο της εκπομπής μας, επειδή ο Στράτος Οθοδοσίου είναι μαζί με τον Δανέζη, τον εξαίρετο επιστήμονα. Mm-hmm. Συμφωνούμε. Έχουν συγγράψει μια σειρά από σημαντικότατα έργα που βεβαίως θα αποτελούν και μια πρόταση προς εμάς για τη μελέτη τις ημέρες αυτές ή για κάποιο δώρο. Ποια είναι τα κείμενα αυτά, φίλε Στράτο, που έχετε γράψει μαζί με τον Είναι πάρα πολλά. Θα έλεγα έτσι ενδεικτικά 2-3 τίτλους που εμένα με πονάνε, γιατί δεν είχε γράψει κανένας μέχρι τότε για τα άστρα και τους μύθους τους. Ένα είναι τα άστρα αυτό, και οι μύθοι. Το άστρα και οι μύθοι θα αποτελεί το βιβλίο, μαθημάτων του ιδεοθεάτρου. Τα άστρα και οι μύθοι. Τα άστρα και οι μύθοι πρέπει να τα ξέρουν όλοι οι μαθητές και οι γονείς να τα διαβάζουν σαν παραμύθι στα παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να τα ξέρει ο μέσος Ευρωπαίος και να μην τα ξέρει ο μέσος Έλληνας. Τα άστρα και τους αστερισμούς που είναι όλοι, μα τι ωραία μυθολογία έχουμε που είναι μέσα. Ένα άλλο βιβλίο θα λέγα παραγνωρισμένο, αλλά θα πρέπει κάποιος να το δει, είναι ο κύκλος του χρόνου. Με την έννοια ο κύκλος του έτους. Εκεί μπορούν να δουν όλα τα δρόμενα. Εκεί πια λέω ότι οι αστρονόμοι είναι και λαογράφοι. Έτσι. Δηλαδή η αστρονομία είναι λαογραφία. Και ας σταματήσω εδώ, είναι τόσα πολλά. Πες μας για το χρόνο, μια και έχουμε τώρα και την αλλαγή της χρονιάς. Πες μας δύο λόγια. Πότε ξεκίνησε ο άνθρωπος να μετράει τον χρόνο για τα ημερολόγια? Γιατί έχει γράψει ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Το καλύτερό μας είναι τα ημερολόγια, γιατί είναι αυθεντική. Πρωτογενής δουλειά δηλαδή. Ο άνθρωπος μετάστρακε τους αστερισμούς με τις φάσεις της Σελήνης, είδε την εβδομάδα, κατάλαβε τους ρυθμούς του χρόνου. Του χρόνου, ας μην τον πάμε με την τέταρτη διάστασή του που λέει ο Αϊνστάιν, αυτόν τον βιωματικό που ζούμε πάνω στη γη. Άρα λοιπόν έπρεπε να παρατηρεί τα αποδημητικά πτηνά, πότε περνάνε, να παρατηρεί τις κινήσεις του ήλιου για να καταγράφει τα φαινόμενα αυτά, ούτως ώστε να βρει τις εποχές. Μόλις συνειδητοποίησε την αναλλαγή των εποχών, έφτιαξε και το πρώτο ημερολόγιο, ο ιερέας. Ο ιερέας αστρονόμος, γιατί, για το τελετουργικό της θρησκείας. Η θρησκεία είναι, μην την παραγνωρίζετε, πάρα πολύ σημαντικός συνδετικός κρίκος των απανταχού εγκατεστημένων. Άλλωστε μέσα από τα ιερατεία έχει βγει και η γνώση και η επιστημονική γνώση, έτσι, και οι προτάσεις προς την κοινωνία για τον τρόπο που θα λειτουργήσει μια κοινωνία. Το θέατρο δηλαδή είναι γέννημα των μυστήριων. Όλες οι γνώσεις επιστημονικές, είτε αφορούν τη μηχανική, την αρχιτεκτονική, αποτελούσαν διδασκαλίες των μυστηρίων, γιατί τα μυστήρια κατ' ουσίαν ήταν γνωσιολογικά σκηνώματα νόμων και λειτουργιών της φύσεως. Δεν ήταν τα αρχαία ελληνικά μυστήρια μια τυπολατρεία και μια υποδούλωση του ανθρώπου προς το Θεό, του εναντίον. Ήταν έρευνα πάνω στους νόμους και στις λειτουργίες που έχουν οι νόμοι και η φύση στον αισθητό κόσμο, αλλά και στο ψυχικό, πνευματικό κόσμο του ανθρώπου. Πες μας για τα ημερολόγια, συνέχισε. Λοιπόν, τα πρώτα ημερολόγια βασίστηκαν στις φάσεις Σελήνης. Επόμενο είναι. Σωστό. Είναι εμφανές. Το σελληνιακό λοιπόν ημερολόγιο. Το πρώτο ήταν το σελληνιακό. Αυτό που είχαν και στην Αττική. Βέβαια. Αυτό που είχαν στην Αττική.
Αθηναίοι, ναι. Οι αρχαίοι Αθηναίοι και όλοι, οι Έλληνες. Από εκεί και πέρα βέβαια είδαν ότι τροπικό έτος, για είπαμε θερινή τροπή, θερινό ηλιοστάσιο, χειμερινή τροπή που τρέπεται από το ένα ημισφαίριο στο άλλο ή χειμερινό ηλιοστάσιο. Άρα λοιπόν από τροπή σε τροπή έχουμε ένα τροπικό έτος. Mm-hmm. Αυτό το τροπικό έτος δεν είναι σεληνιακό. Η σελήνη κάνει τους κύκλους της με 13 πανσελήνους ή 12 σε 354 μέρες. Το τροπικό έτος έχει 365 μέρες. Μετρώντας δηλαδή με σεληνιακό έχαναν μέρες. Έτσι. Έχαναν μέρες βασικές, διότι με το τροπικό έτος θα κάνεις τη σπορά και το θερισμό. Άρα λοιπόν τι κάναν, που και που βάζαν κάποιες εμβόλυμες μέρες. Από το σεληνιακό για να προσεγγίσουν το ηλιακό, εμβόλυμες μέρες. Αυτό το ημερολόγιο λέγεται σέλινο ηλιακό και το έχουν όλοι μα όλοι οι λαοί της Άπα Ανατολής. Γι' αυτό λέμε οι Κινέζοι έχουν την εποχή του Δράκοντα που τώρα μπαίνει ο Δράκοντας, mm-hmm. ενώ είναι μέχρι τώρα ο Λαγός, που αρχίζει το Φεβρουάριο των δικών μας, γιατί μετράνε με σελήνες. Και από εκεί και πέρα οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν το ηλιακό ημερολόγιο των 365 ημερών, που μόλις κατέκτησε την Αίγυπτο ο Ιούλιος Κέσσαρας λέει τι ωραίο ημερολόγιο είναι αυτό, άρα λοιπόν πρέπει να το υιοθετήσουμε και εμείς στη Ρώμη, που είχαν κομφούζιο πάνω στα ημερολογιακά δρόμενα, είχαν έτος με 445 ημέρες άνω μου κουφουζιώνης, έτος συγχύσεως. Θα κάνουμε, αγαπητοί φίλοι, το λέω τώρα, δεν το ξέρει και ο Ραδάμωτσης, μια τέτοια διάλεξη για τα ημερολόγια στο Ιδεοθέατρο, το υπόσχομαι. Ωραία, θα την κάνουμε έτσι με την έτσι, γιατί είναι ωραίο, ωραίο το θέμα. Τα ημερολόγια πόσο έχουν επηρεάσει το καινούργιο, το τελευταίο ημερολόγιο, πότε εγκαθιδρύθηκε, αυτό που κρατάμε μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά, για να πούμε την αλήθεια, το τελευταίο ημερολόγιο έχουμε πρώτο το του Ιούλιου 4 το 45 π.Χ. 1582 από τον Πάπα Γρηγόριο το 13ο, το λεγόμενο Γρηγοριανό. Mm-hmm. Υιοθετούμε εδώ το Γρηγοριανό ημερολόγιο σαν πολιτικό, γίνεται αυτή η διαπάλη ιδεών και δημιουργούνται οι παλαιοημερολογίτες που έχουν το Ιουλιανό ημερολόγιο. Στην ουσία όμως δημιουργήθηκε από τον Μιλάνκοβιτς, έναν σπουδαίο Σέρβο αστρονόμο, το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο, που είναι πολύ πιο ακριβές από το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Άρα εμείς αυτή την εποχή ως πολιτικό χρησιμοποιούμε ναι με το Γρηγοριανό, ως θρησκευτικό όμως ένα παραπλήσιό του που λέγεται νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο 1924. Η τελευταία το 1924 η τελευταία διόρθωση που έχει γίνει. Διόρθωση. Και αυτή την διόρθωση ακολούθησαν όλοι λέγει. Όχι, όχι. Για πες μας αυτό. Δηλαδή οι Κινέζοι, ξέρω εγώ, όχι, 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 όχι. Αυτοί έχουν τα δικά του. Άμα πας δηλαδή στον λαό, στον Κινέζο και πεις ότι έχει Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, θα γελάει. Δεν καταλαβαίνει από αυτά mm-hmm. τα πράγματα. Για πες μας, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος έχει το ημερολόγιο που ακολουθούμε εμείς. Ας πούμε ότι χρησιμοποιούμε το Γρηγοριανό ημερολόγιο όλη η Ευρώπη και οι πολιτισμένες χώρες, οι λευκές ουσιαστικά. Λευκή φυλή ακόμα. Έτσι, μπράβο. Οι οποίες με το ζόρι το βάλανε και στους άλλους λαούς. Mm-hmm. Πώς? Για τις διακρατικές συμφωνίες τους. Δεν είναι δυνατόν να λέει ο Άραβας έχω Μουχαράμ και ο άλλος να λέει έχω Ιανουάριο. Mm-hmm. Άρα έχουν υιοθετήσει για τις διακρατικές συμφωνίες και τις εμπορικές. Σωστά. Ένα Γρηγοριανό ημερολόγιο, αλλά ο λαός χρησιμοποιεί το κανονικό μουσουλμανικό ημερολόγιο που είναι καθαρά σεληνιακό το πρώτο. Χωρίς εμβόλυμες ημέρες. Καθαρά σεληνιακό. Δηλαδή έχει 354 ημέρες και οι μέρες του και οι μήνες του τρέχουν μέσα στο έτος. Δηλαδή εμείς ξέρουμε ότι ο Ιανουάριος, Φεβρουάριος είναι μήνες χειμερινοί, μήνες χειμερινοί. Έχει χειμώνα, εκείνοι δεν ξέρουν. Οι μήνες τους τρέχουν μέσα στο έτος αφού υπολείπονται κατά 11 ημέρες περίπου mm-hmm. του τροπικού έτους. Και στην Ανατολή έχουν δηλαδή οι Κορεάτες, οι Βιετναμέζοι, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, όλοι αυτοί από το Σιάμ εκεί, όλοι αυτοί έχουν ημερολόγια τα οποία είναι καθαρά σελληνοηλιακά. Όπως και το Ιωκαλί. Έχουν κρατήσει κάτι από την αρχαιότητα αυτή. Όχι, οπωσδήποτε το έχουν κρατήσει. και εμείς τα κρατάμε. Το κρατάμε το ημερολόγιο. Κρατάμε όμως και την υπόσχεση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αστροφυσικής του Στράτου Θεοδοσίου, και την υπόσχεσή του να μας κάνει μια αναλυτική παρουσίαση για τα ημερολόγια στον φυσικό χώρο του Ιδιοθέατρου. Ωραία. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον φίλο τον Στράτο από την καρδιά μου, γιατί νομίζω ότι η παρουσία του και οι λόγοι κόσμησαν την συχνότητά μας και μετέφεραν σε όλους εσάς τους φίλους των πνευματικών ιδεών ενάυσματα γνωσιολογικά. Και βεβαίως να θυμίσω ότι την ερχόμενη Τετάρτη στις 18:00 το απόγευμα θα βρίσκεται κοντά μας
στον φυσικό χώρο του Ιδιοθέατρου, στην οδό Στουρνάρη 57, στον τρίτο όροφο, για να μιλήσουμε για την δύναμη και την αξία του σημερινού κόσμου όταν τον βλέπουμε μέσα από τις δυνάμεις των αστέρων. Και βεβαίως μαζί με την αναλυτική παρουσίαση που θα κάνουμε ενός ποιητικού έργου αστροφυσικής βεβαίως λειτουργικότητας και δύναμης. Εγκαθιδρύοντας ταυτόχρονα και τα μαθήματα αστρονομίας για τα παιδιά του Δημοτικού. Αυτήν την Τετάρτη λοιπόν μαζί με τα παιδιά σας να έρθετε στον φυσικό χώρο του Ιδιοθεάτρου, μαζί με τους νέους, οι νέοι φίλοι μας που θέλουν να γνωρίσουν την αστρονομία μέσα από τους ελληνικούς μύθους. Ελληνική μυθολογία και αστρονομία, το καλύτερο μάθημα που μπορούμε να προτείνουμε για τα παιδιά μας. Θερμά να σας ευχαριστήσω για την προσοχή και να πούμε ότι αυτό το αστέρι που γεννήθηκε, το αστέρι που γεννήθηκε, ο νέος ήλιος που γεννήθηκε, ο νέος πνευματικός ήλιος που γεννήθηκε του Θεού Διονύσου, ήθε να λάμψει στην καρδιά όλων σας και να μεταμορφώσει το φως αυτό σε πνευματικό φως στις διάνοιες και στις οικογένειες όλων των Ελλήνων. Γέννητο, γέννητο, γέννητο. Από την καρδιά του Απόλλωνα, που αλλού, στον ήλιο της καρδιάς σας, να ευδαιμονείτε. Ου συμφέρειτης άρχους οι φρονήματα μεγάλα ενηγύγνεστε των αρχομένων, ουδέ φιλίας ισχυράς και κοινωνίας. Δεν συμφέρει εις τους άρχοντες φρονήματα γενναία να καλλιεργούνται εις τους αρχομένους, ούτε φιλίες ισχυρές και δεσμοί, διότι αυτά, περισσότερο από όλα, ο πνευματικός έρος θα αναπτύσσει. Ιδεοθέατρον, ένα οδηπορικό μέσα από γνωστά και άγνωστα κείμενα της ελληνικής φιλοσοφίας και μυθολογίας, ένα συνεχές δρόμενο, μια πορεία δεκάδων χιλιάδων ετών, με αφετηρία και προορισμό, την σημαντική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και παιδείας, τον άνθρωπο και τις αξίες του. Οδηγός μας, ο αφυπνισμένος Απολλώνιος ημίωχος νους.